Καλησπέρα παιδιά, πώς είμαστε? Δημήτρης εδώ. Θα κάνουμε μια συναρμολόγηση των Iron Man. Είναι αυτά που δίνει η Διακοστίνη. Έχουμε πάρει ήδη τα δύο πρώτα τεύχη, το οποίο περιλάμβανε το κεφάλι του Iron Man. Το φτιάξαμε. Οπότε ξεκινάμε κατευθείαν από το τρίτο τεύχος τώρα, γιατί τα δύο τα έχουμε φτιάξει. Και έχουμε και λέμε το κεφάλι και η μπότα του, το οποίο μου χάλασε αυτό εδώ πέρα το φωτάκι και δεν ανάβει. Αλλά δεν πειράζει, φτιάξουμε τώρα το τρίτο μέρος του, το οποίο είναι το δεξί γάτι. Τα εξαρτήματα για το δεξί γάτι. Ας δούμε λίγο τι περιέχει το τρίτο μέρος. Είναι κλασικά το τεύχος του, το οποίο εδώ έχει τίποτα αυτό εδώ πέρα έξω, το βάζουμε στην άκρη. Και το τεύχος μέσα, το οποίο μας λέει κάποια στοιχεία. Εδώ είναι πώς θα το συναρμολογήσουμε, θα το βάλουμε στην άκρη. Ωραία. Και μας λέει κάποιες πληροφορίες για τον Iron Man. Να υπενθυμίσω ότι είναι γύρω στα 100 τεύχη. Η κανονική του είναι 10 ευρώ, τα δύο προηγούμενα τεύχη, το πρώτο τεύχος είχε γύρω στα 3 ευρώ αν δεν κάνω λάθος, 1,99, δεν θυμάμαι τώρα. Και το δεύτερο τεύχος ήταν στα 6 ευρώ ή 5 ευρώ, τα έχω από εκεί πέρα, θα τα φέρω μετά, θα δούμε στο τέλος. Οπότε, ας πάμε λίγο να το ξεκινήσουμε. Να πω ότι αυτή τη συναρμολόγηση του αέρωμα την αφαιρώνω στον παππού μου, τον Δημήτριο Μούζο, ο οποίος απεβίωσε το 2020, τα είχα 6 πρώτου, αλλά επειδή όταν ήμασταν πετσιρικάδες και εγώ και αδερφή μου και ο αδερφός μου, κάναμε μοντελισμό, οπότε θα το αφαιρώσω όλο τον Iron Man στο όνομά του και σιγά σιγά θα λέω κάποια πράγματα για αυτόν μέχρι να τελειώσει ο Iron Man. Οπότε ας ξεκινήσουμε λίγο, θα βγάζουμε αυτό από εδώ μέσα. Είναι αυτό εδώ. Στο πρώτο τεύχος μας είχε δώσει και το εργαλειάκι του, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα. Το ανοίξουμε λίγο με προσοχή. Ωραία, το βάζουμε τώρα στην άκρη. Και παίρνουμε τις οδηγίες. Για να αρχίσουμε να το συναρμολογούμε. Ωραία, και ξεκινάμε.
Λοιπόν, να δούμε, δουλεύει η μπαταρία. Το φτιάξαμε καλά τώρα εδώ. Τα δαχτυλάκια πιστεύω ότι έχουν μπει σωστά. Για να δούμε και με την μπαταρία εδώ πέρα. Ναι, το τσιμπιδάκι δεν μου το δώσατε όμως. Και κάνω τώρα μαλακίες εδώ. Αυτό σημαίνει ότι κάναμε καλή δουλειά, παιδιά. Όπως έχω πει, τον Άρεο Μπαν αυτό θα τον αφιερώσω στον παππού μου. Θα βρούμε και τα τελευταία κομμάτια. Για όσοι δεν ξέρατε και δεν ξέρετε βασικά, όσοι ξέρουν τον παππού μου, θα ξέρουν ότι ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος. Και ενώ στο μυαλό, τον λέγαμε Brain εδώ στην οικογένεια. Πάρα πολύ καλός. Πάντα βοηθούσε τους άλλους. Και επιστήμονας, ήταν στο Δημόκρητο, σπούδασε μόνος του, πήγαινε στο Νυχτερινό, πέρασε Πολυτεχνείο. Θα σας λέω διάφορες ιστορίες μέχρι να τελειώσει τον Ironman, για αυτόν τον απίστευτο άνθρωπο που είμαι πάρα πολύ τυχερός που τον γνώρισα και πέρασε από τη ζωή μου και άφησε και με βοηθούσε πάντα εμένα και όλους. Οπότε ναι, το αφαίρεμα για το Ironman θα είναι προς τον παππού μου. Θα βάλουμε και την πιτούλα αυτή, ΕΠ λέει, είναι αυτή εδώ πέρα. Οπότε ναι παιδιά, θα σας λέω ιστορίες με τον παππού μου και πόσο πολύ με βοήθησε εμένα προσωπικά και ο παππούς μου στη Λευκάδα βέβαια με βοήθησε, ο Μάρκος. Αλλά και αυτός εδώ ο παππούς που είχα εδώ, γιατί έχω και το όνομά του, ήτανε και αυτός εξίσου και ο ένας και άλλος εξίσου πολύ δυνατή. Ωραία, τώρα το πάρουμε σωστά. Όπως σας είπα, έχει περάσει Πολυτεχνείο, ήταν στο Νυχτερινό, μεγάλωσε με τρεις αδερφές. Ήταν διευθυντής στο Δημόκρητο, στην Πυρηνική Ενέργεια. Πριν ήταν στη ΔΕΗ, έχει απόσπασμα με τους βασιλιάδες. Να τον τραβάει η κάμερα και να δίνει έναρξη στην Πτολεμαϊδα. Έχω πολλά να σας πω, παιδιά. Αυτή είναι μια εισαγωγή. Αυτός είναι, παιδιά, το χέρι του Iron Man. Είναι ολοκληρωμένο. Πώς μπαίνει αυτό? Αυτό λέει έτσι. Έτσι, να το. Αυτό εδώ είναι. Να το δούμε και λίγο έτσι από κοντά. Ως την επόμενη φορά, παιδιά. Καλή συνέχεια να έχετε. Στο επόμενο τεύχος δίνει κάτι άλλα πραγματάκια. Θα τα δούμε μαζί την επόμενη φορά, στο επόμενο επεισόδιο. Αυτό είναι. Καλή συνέχεια από μένα.